Είσατε, διότι εγώ τώρα είμαι και στη φάση που η κόρη μου του χρόνου φεύγει. Και την ώρα που την πλησίασες και γονάτισες, ειλικρινά συγκινήθηκα πάρα πολύ. Φινάκι. Εγώ κρατήθηκα πάρα πολύ. Προσπαθούσα να σκέφτομαι κάτι άλλο, γιατί στις πρόβες φορτιζόμουν πάρα πολύ και λέω, μάλλον στο live θα κλάψω. Ναι. Κάτι πρέπει να κάνω. Στην αρχή θεώρησα ότι είστε δύο γυναίκες που η κάθε μία, ξέρεις, διηγείται την δική της ιστορία. Αλλά αυτό το φινάλε, αυτή η κατάληξη τέλος πάντων, ήταν άκρο συγκινητική. Μου κάνετε μεγάλο κακό, διότι κάθε φορά που θα το ήθελα αυτό να μου συμβεί, αλλά θα μου συμβεί. Ακούς, Κωστάκη μου, να τα ακούς κι εσύ, ναι, για την βαφτιστήρα σου και να κλαις.